Focus Live μέρος δεύτερο. Εδώ κοντά μας έχουμε τον κύριο Αλέξανδρο Ζαβό, πρόεδρο του Ινστιτούτου Μεταναστευτικής Πολιτικής και την κύρια Νάσια Μιχαλοπούλου, δημοσιογράφο και διεθνολόγο, και συζητάμε μαζί τους το θέμα που λέγεται μεταναστευτικό και τι μελιγενέστε και σε ποια κατάσταση βρισκόμαστε. Κυρία Μιχαλοπούλου, θέλω να μου πείτε από την εμπειρία που έχετε και στο εξωτερικό, τι θα έπρεπε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το μεταναστευτικό, με όρους ανθρώπινους από μια πλευρά και από την άλλη υπολογίζοντας ότι είμαστε μια χώρα που αυτή τη στιγμή έχει ένα κόστος για τη χώρα αθρώα είσοδος, η οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη, μεγαλύτερη από ό,τι μπορεί να απορροφηθεί σε οποιασδήποτε δουλειές. Αυτές που τέλος πάντων δεν κάνανε οι Έλληνες. Ναι, είναι μόνο στον αγροτικό τομέα και βεβαίως ως ένα σημείο μπορούν και αυτοί να απασχοληθούν εκεί. Δεν μπορούν να απασχοληθούν τόσοι πολλοί άνθρωποι, γιατί δεν υπάρχουν και τόσες πολλές δουλειές στον αγροτικό τομέα. Για πείτε μου την άποψή σας. Στοιχίζει αρκετά στη χώρα μας, γιατί έχουμε και εμείς άλλη τα οικονομικά προβλήματα. Με 3 εκατομμύρια κοντά στο όριο της φτώχειας, με χιλιάδες ανέργους, επιχειρήσεις να κλείνουν καθημερινά και η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη όλων αυτών των ανθρώπων βαρύνει εμάς. Επειδή ακούμε συχνά διαμαρτυρίες και δεν καταλαβαίνουν οι Έλληνες ότι έχουμε μεγαλύτερο βάρος από ό,τι έχουν οι χώρες της κεντρικής Ευρώπης, αρχικά θα ήθελα το Δουβλίνο 2 ή το Δουβλίνο 3 να βελτιωθούν όσο γίνεται και είναι ευτύχημα που έχουμε το Δημήτρη Αβραμόπουλο που το βάζει μέσα στις ύψιστες και πρώτες προτεραιότητες της Επιτροπίας του αυτό το θέμα. Μπορεί να παίξει με κάποιο σημαντικό ρόλο ο Έλληνας Επίτροπος για αυτό το τομέα, ναι, για πάρα το πολύ θέμα. Μπορεί να επηρεάσει και να καταλάβουν τουλάχιστον οι Βόρειοι Ευρωπαίοι, Ολλανδοί, Άγγλοι και όλοι οι άλλοι και όλοι οι βόρειο-ευρωπαϊκοί λαοί ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να σηκώσει όλο αυτό το κόστος γιατί έχει θαλάσσια σύνορα, άρα και ευκολότερη πρόσβαση από χιλιάδες δυστυχισμένους ανθρώπους. Ιδιαίτερα αυτό τον καιρό που έχουμε ασύμμετρες απειλές, έχουμε τα ανοιχτά μέτωπα της Σύριας, του Ιράκ και λογικό είναι να θέλουν να έρθουν εδώ. Εγώ κοιτάξτε, επειδή ασχολήθηκα πριν χρόνια με αυτό το πρόβλημα, πρότεινα στην Κομισιόν ή στις Βρυξέλλες κάποτε ότι καλό είναι το πρόβλημα αν θέλεις να το αναχαιτήσεις προς τη Μεσόγειο και την Κεντρική Ευρώπη της ροής αυτών των ανθρώπων να βάλεις όπως κάνουμε σε ένα φράγμα έναν αμόσακο στο βάθος του. Γι' αυτό και επέλεξα την υποσαχάρια ζώνη και θυμάμαι μπήκε αμέσως στόχους της χιλιετίας του ΟΗΕ αυτή η τολμηρή πρόταση που είχα επιλέγοντας αχώρα τη Λουζάκα, τη Ζάμπιας και τη Ζιμπάμπουε. Όπου εκεί τι έγινε ακριβώς. Όπου εκεί υπάρχει μεγαλύτερη ανθρωπιστική κρίση. Ξέρετε, μαστίζονται από μαλάρια, AIDS, έχουν πολύ μεγάλα ποσοστά θνησιμότητας. Δημιουργώντας λοιπόν το πρώτο μεγάλο ένα ατάξιο δημοτικό σχολείο εκεί και παρέχοντας απέναντι στη φτώχεια και στον αναλφαβητισμό αυτό που έπρεπε να είναι πρώτιστο απ' όλα, δηλαδή τη γνώση και την παιδεία, μπορούσες να συγκρατήσεις μαζί με τα παιδιά και ένα μεγάλο κομμάτι γενών, του πληθυσμού. Να δηλαδή, του συγκρατήσει από το να φύγουν από τη χώρα. Από το να φύγουν και να γίνουν εξαιρετικά στους δουλεμπόρους κτλ. Κυρία Μιχαλοπούλου, ωραίο αυτό που κάνατε εκεί. Αλλά από την άλλη μεριά μου προκύπτει ένα ερώτημα. Τι μπορεί να κάνει τώρα με τη Σύρια αυτή τη στιγμή, πώς μπορεί να αναχαιτήσει του ανθρώπου που αυτή τη στιγμή θέλουν να φύγουν γιατί έχουν αυτό το πρόβλημα του τζιχαντιστέ. Όχι, είναι και δύσκολο πια. Που ζει στη Συρία ταξιδέψει. Και είναι κόπτη, ξέρει, θα του κόψει το κεφάλι αν τον συλλάβουν. Μην το και πει ότι είναι κόπτη. Δηλαδή, χριστιανό που είναι κόπτη. Αυτό είναι γεγονό. Ότι όταν εγώ έφτασα στο τέλο του σχολείου και τα εγγένεια το 2009, μετά προέκυψαν αυτά τα προβλήματα με την ίση και όλε αυτέ οι απειλέ. Και γίνανε τα πράγματα πιεστικά ακόμα και για εκεί, γιατί περισσότεροι από τους γηγενείς προτιμούν να είναι ορθόδοξοι, καθολικοί, ξέρετε, και ανημιστές λιγότερο και ακόμα λιγότερο μουσουλμάνοι. Λοιπόν, για να τους περιορίσεις θα βελτιώσεις συνθήκες κράτησης στα κέντρα λαθρομεταναστών, θα εντείνεις τους ελέγχους στα σύνορα όπως γίνεται, γιατί μαζί με αυτούς μπαίνουν και τρομοκράτες μέσα στη χώρα μας, που είναι μάλιστα πάρα πολύ ευάλωτοι. Ωραία. Και εκεί
ειλικρινά νομίζω ότι θα πρέπει να ενταθεί το πρόβλημα και το είχαμε συζητήσει και στη Λέρο με τον κύριο Ζαβό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά, είμαστε καλεσμένοι σε ένα συνέδριο. Έλεγε τα νούμερα, όπως πολύ σωστά τα ξέρω απ' έξω και εγώ τα δικά μου τα ανθρωπιστικά, και μας λένε οι ντόπιοι, πολύ ωραία αυτά που λέτε κύριε, αλλά το βράδυ θα πάμε να φάμε σε ένα εστιατόριο να δείτε απέναντί σας το πρόβλημα. Δεν καταλάβαμε τι εννοούσαν. Και ενώ όμως πήγαν σε μια ψαροταβέρνα, βγαίνανε οι λέμβοι με 20, 30, 40. Ακριβώς. Και άντε να του αντιμετωπίσει. Το πρόβλημα λέει μπροστά σα. Το θυμάστε, ήταν τελείως τρελό. Από ορισμένα που είπε η κυρία Μιχαλοπούλου, για να το συνεχίσω να το επεκτείνω. Είναι αληθινό, αυτό, αυτό το οποίο μετέφερε η κυρία Μιχαλοπούλου και που θα ήταν το ιδανικό είναι το εξής. Να μπορούσαμε να δημιουργούσαμε δομές και υποδομές μέσα στις χώρες των μεταναστών, ώστε να μπορούσαν να βρουν μια δουλειά και το κόστος, αν θέλετε, το κύμα, θα ήταν το κύμα. Οπότε θα μπορούσαν να τους σταματήσεις εκεί, αφού θα βρίσκανε δουλειά στη χώρα τους και θα μπορούσαν να ζήσουν. Θα μορφωνόντουσαν και τα παιδιά τους και άρα θα μπορούσαν να αλλάξουν το καθεστώς. Αυτό υπήρξε κάποτε πρόταση μέσα στον Ευρώπη. Έτσι, υπήρξε και στον ΟΗΕ. Προσπάθησαν μέσω του ΟΗΕ να το κάνουν. Ναι, με δράσεις, πού όμως σταμάτησε αυτό? Ότι στις περισσότερες από αυτές τις χώρες τα καθεστώτα είναι διεφθαρμένα. Και όταν επιχείρησαν να δώσουν χρήματα για να γίνουν αυτές οι υποδομές, ελάχιστο ποσό, λιγότερο του 5% έφτανε στον κόσμο, τα υπόλοιπα πλούτιζαν τις παράνομες αυτές ή παρακρατικές οργανώσεις που ζούσαν μέσα σε αυτά τα κράτη. Άρα απέτυχε από χέρι, που θα λέγαμε. Το δεύτερο που έχει σχέση και αναφέρθηκε με την καλύτερη φύλαξη των σύνορων. Ξέρετε, όσο και να τα φυλάξεις τα σύνορα, δεν μπορείς να τους σταματήσεις και δεν μπορείς να τους σταματήσεις. Γιατί υπάρχουν αυτές οι διεθνείς συνθήκες. Τι λέει? Ότι όταν έρχεται κάποιος να σου ζητήσει να μπει στη χώρα σου, δεν ξέρεις αν αυτός είναι οικονομικός μετανάστης ή αν είναι από αυτούς που είπατε από τη Συρία. Και χαρτιά δεν θα σου το εμφανίζω, αλλά πριν μπει μέσα, είναι πριν μπει μέσα εσύ δεν ξέρεις τι είναι. Ναι, ναι. Έτσι, βλέπεις μια μάνα με κάποια παιδιά και έρχεται από εκεί, θα της πεις ότι θα σε σταματήσω, θα σε πυρευολήσω? Αφήστε που δεν μπορείς να το κάνεις όταν είναι στο χώρο που δεν ανήκει στο δικό σου έδαφος, διότι αυτό είναι πρόκληση για την γειτονική χώρα. Δεν μπορείς να τον πυροβολήσεις δηλαδή μέσα στην άλλη χώρα. Μπορεί να ήταν, ξέρω εγώ, Τούρκος υπήκος και εσύ να τον πυροβολήσεις. Θα είναι αιτία πολέμου. Ναι. Άρα το πρόβλημα που υπάρχει και με τη Frontex αλλά και με τη δικιά μας είναι ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τους αφήσουμε να μπουν και μετά να ελέγξουμε. Από τη στιγμή που μπαίνουν όμως και μετά αρχίζει το πρόβλημα. Όμως και μένουν από εδώ. Εκεί και πέρα αρχίζει το πρόβλημα. Γι' αυτό μιλάμε για τώρα, το πρόβλημα των διεθνών συνθήκων. Για να πάμε τώρα. Η λύση, αν θέλετε, μισό λεπτό και το κλείνω. Η λύση θα ήταν μία. Και όπου λύθηκε το πρόβλημα είναι με αυτόν τον τρόπο. Όταν υπογράφηκαν διακρατικές συμφωνίες και εφαρμόστηκαν ανάμεσα στα κράτη από τα οποία ερχόντουσαν και στα κράτη τα οποία φτάναν. Δηλαδή, αν η Τουρκία δεχόταν να εφαρμόσει μια τέτοια συμφωνία με την Ελλάδα και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε όποιος έπαιρνε πίσω εφόσον δεν είχε τα νόμιμα έγγραφα, αυτός θα απογοητευόταν ότι ξόδεψε τα λεφτά του τσάμπα, δεν θα ξαναρχόταν. Ναι, αλλά αυτός είναι ένας πολίτης τρίτης χώρας. Ναι. Δεν είναι Τούρκος υπήκος. Ναι, αλλά πέρασε μέσω της Τουρκίας. Ναι, απ' την άλλη δεν μεριά, θα πήγαινε καν στην Τουρκία. Απ' την άλλη μεριά και η Τουρκία μπορεί να αντιτάξει ότι σε μένα στη χώρα μου έχουν έρθει 1.600.000. Κοιτάξτε, η Τουρκία έχει, σε ό,τι αφορά, γιατί το 1.600 που είπατε, είναι θέμα ότι πράγματι με τη Συρία πολλοί πρόσφυγες πήγαν προς την Τουρκία. Δεν πήγαν όμως μόνο πρόσφυγες, πάνε και οικονομικοί μετανάστες. Στην Τουρκία υπάρχουν δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι υπάρχει ένα κύκλωμα ανθρώπων που προωθεί, έτσι, διακινητών, το οποίο δεν έχει κυνηγηθεί όσο θα έπρεπε. Το δεύτερο έχει να κάνει με την πολιτική που ασκεί η Τουρκία και σε συνεργασία με χώρες του δυτικού κόσμου μέσα στο μουσουλμανικό χώρο. Η Τουρκία προσπαθεί να παίξει πρέπει ή την έχουν τάξει να παίξει το ρόλο του ηγέτη μέσα στο μουσουλμανικό χώρο. Προσπαθεί λοιπόν να αποκαταστήσει πολύ καλές σχέσεις με όλες τις άλλες χώρες. Αυτό οδήγησε πρώτος στο να καταργήσει τη βίζα από τις άλλες μουσουλμανικές χώρες για αυτούς που θέλουν να ταξιδέψουν στην Τουρκία. Δεύτερον, μπήκαν πολύ φτηνές πτήσεις, άρα ήταν πολύ εύκολο αυτοί να ταξιδεύουν και να πηγαίνουν στην Τουρκία. Έτσι, ένας μεγάλος αριθμός έφτανε προς τα εκεί. Εφόσον δεν πιέστηκε η Τουρκία για τους λόγους που σας ανέφερα προηγουμένως, γιατί δεν συμφέρει, θέλουν να παίξει το ρόλο αυτό, δεν πιέστηκε από την Ευρώπη και την Αμερική. Η Τουρκία λοιπόν δεν ασκεί αυτή την πολιτική και εμείς δεν είναι δυνατόν να υπογράψουμε μαζί του συμφωνία που να τηρηθεί. Όσο δεν θα υπογράφει η Τουρκία, αυτό το πρόβλημα δεν θα σταματήσει. Η Τουρκία πράγματι έχει δημιουργήσει το μεγαλύτερο πρόβλημα, αλλά δεν μπορεί επάπειρον εμείς να το αντιμετωπίζουμε μόνο με την ανθρωπιστική πλευρά, ιδιαίτερα αυτό τον κρίσιμο καιρό, που πολύ φοβόνται τους φονταμεριστές.
Να τους πυροβολούμε. Όχι, δεν είπα προς Θεού, ναι, κανένας το δεν το θέλει αυτό. Ενώ του ελέγχου όσο ναι. γίνεται να αυξηθούν οι έλεγχοι, με συγχωρείτε, ήδη στα θαλάσσια σύνορα, όταν το λέγαμε, αυξήθηκαν τα κρισκράφτ και οι περίπολοι. Με συγχωρείτε, ένας σωστός έλεγχος και αντινόμινος και ιδιαίτερα τα βράδια στο κέντρο της πόλης δεν είναι άσχημο. Με συγχωρείτε, έτσι γεννήθηκαν τα ναζιστικά μορφώματα. Μετά μπαίνουν μέσα σε αυτές τις πλαστικές βάρκες. Και μόλις ναι. πλησιάζουν και μπαίνουν στα και... χωρικά μας ύδατα και τους πλησιάζουμε, γιατί πριν έξω από τα χωρικά μας ύδατα, όπως σας είπα, δεν μπορούμε να δράσουμε. Μόλις μπουν εκεί, τρυπάνε τη βάρκα. Οπότε λοιπόν, έχεις υποχρέωση να τους σώσεις. Εγώ εννοώ ότι είναι να παραπάνω έξω, δεν από όσους αντέχουμε. Γιατί συμφωνώ βλέπετε μαζί περιοχές αυτό το πάμε... στο κέντρο. Ακριβώς. Κανείς δεν το δέχεται αυτό. Έχουν υποβαθμιστεί, έχουν κατακλειστεί. Και οι γηγενείς αισθάνονται και οι ανασφάλειες. Στο Πολυτεχνείο σήμερα τα είδατε κι εσείς, γκράφιτι, δηλαδή μπαίνουν συνθήκες ζωές. Εγώ βρίσκω ότι σε πολλά σημεία στην Αθήνα και αλλού εκβαρβαριζόμαστε. Δεν είναι δυνατόν να φοβάσαι και να κλείνεσαι με τη δύση του ηλίου στο σπίτι σου, γιατί γυρίζουν έξω ομάδες-ομάδες. Δεν ξέρω αν έχει συμβεί σε εσάς, αλλά εμάς πάνω προς τον Εύσκο, ήδη δύο φορές μας έχουν ληστέψει. Η αστυνομία δεν ξέρει τι να κάνει, λέει δεν είμαστε επαρκείς. Μα δεν ξέρω και εγώ κανένα που να μην τον έχουν κλέψει πια. Λοιπόν, έχουμε δύο τηλεφωνήματα από τον κύριο ναι. Δημήτρη από τον Πειραιά. Λέει, η Τουρκία για ποιο λόγο δεν κρατάει τους μετανάστες της, αφού είναι πιο ισχυρή η οικονομία από εμάς και ανήκει στους G20. Και η κυρία Μαρία από τα Γλυκά Νερά λέει, οι Τούρκοι στέλνουν τους μετανάστες γιατί θέλουν να μας κάνουν πόλεμο εκ των έσω. Εδώ υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Πέρα από αυτό που αναφέρει η κυρία Μαρία, είναι το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, οι τζιχαντιστές απειλούν με πόλεμο την Ευρώπη και εξάγουν μέσω των κρατών που είναι αυτή τη στιγμή σε πόλεμο, όπως είναι η Συρία, το Ιράκ και η Λιβύη, ανθρώπους οι οποίοι είναι αυτοί, τέλος πάντων, οι φανατικοί, που σκοπό έχουν να πλήξουν τα κέντρα της Ευρώπης. Και η Ελλάδα με αυτή την έννοια είναι μια είσοδος. Και πώς μπορεί να προστατευτεί η Ελλάδα και πώς μπορεί να αποτρέψει τέτοιου είδους μετακινήσεις που βεβαίως θα κάνουν την Ευρώπη να κινδυνεύει και αν μέσω αυτού του φόβου μπορούν και οι Ευρωπαίοι να κάνουν κάτι παραπάνω. Λοιπόν, θα έπρεπε οι Ευρωπαίοι να βοηθήσουν περισσότερο. Αν δηλαδή δεν είναι βάζοντας μόνο χρήματα, να καταλάβουν ότι κάποια θα έπρεπε τώρα το θέμα είναι τι κάνουν. Γιατί άλλο τι θέλουμε εμείς και άλλο τι λοιπόν, κάνουν οι Ευρωπαίοι. Οι Ευρωπαίοι μας έχουν πάρκινγκ εδώ ανθρωπίνων ψυχών και έχουν δίνουν και 5 δεκάρες για τη Frontex και νομίζουν ότι έχουν τακτοποιήσει το πρόβλημα. Κοιτάξτε, υπάρχουν τα εξής προβλήματα. Το ένα είναι ότι τα χρήματα τα οποία δίνουν, μια και το αναφέρατε, αφορούν μόνο την καλύτερη φύλαξη των συνόρων, Frontex, την επαναπροώθηση όσων μπορούμε να επαναπροωθήσουμε. Πληρώνουν δηλαδή χρήματα για που την είναι επαναπροώθηση. Αυτή και που δίνουν ένα μικρό αριθμό, αλλά δίνουν τα χρήματα που χρειάζεται. Είναι αρκετά τα χρήματα για να πάνε πίσω. Και δίνουν και κάποια χρήματα για την κοινωνική ένταξη των νομίμων μεταναστών. Πουθενά δεν δίνουν χρήματα για αυτούς τους μετανάστες που έχουν φύγει από τα σύνορα, έχουν περάσει, έχουν εγκλωβιστεί εδώ, δεν είναι νόμιμοι ή δεν έχουν νόμιμα έγγραφα και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε σε μαζικές νομιμοποιήσεις, για να είναι το πούμε για την άλλη πλευρά. Δεν μπορούμε, έτσι, δεν είναι εύκολο. Δεν μπορούμε ναι. να το κάνουμε, δεν το επιτρέπει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά και δεν συμφέρει, γιατί αν εμείς το κάναμε ξαφνικά και λέγαμε όλοι νόμιμοι, την άλλη μέρα θα μπαίνανε να λιτώσει. Γιατί όταν δείχνεις ότι τους δίνεις μια διέξοδο πολύ εύκολη. Και αυτό είναι, αν θέλετε, που αρνείται και η Ευρώπη να βοηθήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί όταν τους το βάζαμε, ξέρετε κάτι, δεν είναι δυνατόν η χώρα μας μόνο να αντιμετωπίσει το πρόβλημα της Ευρώπης και να τους κρατάμε εμείς εδώ. Δεν ήρθα για να μείνει στην Ελλάδα. Όπως στη Γερμανία, απάντηση... θα ήθελα και εδώ σε κεντρική Ευρώπη, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, να καθορίσουμε και εμείς κάποια ποσοτικά κριτήρια. Δηλαδή, και πόσο... ποιοτικά. Δηλαδή, ποιους, τι κατηγορίες, τι εξειδικευμένοι. Όταν σου έρχονται τσούρμα και δεν μπορεί να ελέγξει, τι γλώσσα δεν ξέρουν. Τι κριτήρια καθορίζει. Εδώ είναι ξεφραγμαμπέλη η ιστορία. Έχει την εξής διαφορά. Η Γερμανία έχει το ευτύχημα να είναι στο κέντρο της Ευρώπης. Άρα ναι. συνορεύει με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Γλώσσα, άδεια παραμονής. Ναι, αλλά όλα αυτά που λέτε είναι πολύ ωραία όταν ο άλλος είναι νόμιμα μέσα στη χώρα ή μπαίνει νόμιμα. Γιατί στη Γερμανία παράνομα, μη νόμιμα, μπαίνουν ελάχιστοι.
Μάλιστα. Και αυτοί, αν θα μπουν, θα τους βρουν ότι μπήκανε μέσω της Ελλάδος ή μέσω της Ιταλίας και θα τους γυρίσουν πίσω. Πακέτο. Άρα λοιπόν η Γερμανία μπορεί να κάνει μια τέτοια πολιτική. Πως ώστε εμείς στους παράνομους που μπαίνουν με μη νόμιμα, αυτά δεν μπορούμε να βάλουμε. Η πολιτική μας, επειδή είναι και πολιτικό θέμα, όλοι ανεξάρτητα έχουν θέξει ότι η Ελλάδα είναι μια μικρή χώρα 10 εκατομμυρίων, μπορεί να αντέξει μέχρι έναν ορισμένο θέμα. Το θέμα είναι αν μπορούμε να τους πούμε να υπάρξει μια διασπορά αυτών των ανθρώπων και σε άλλες χώρες Ευρώπης. Πριν από 1,5 χρόνο οργανώσαμε με το Ινστιτούτο στην Ελλάδα και με τη βοήθεια και του ενός αντίστοιχου Αμερικανικού Ινστιτούτου, το οποίο ανέλαβε και τα έξοδα μάλιστα της συνάντησης αυτής, και φέραμε την επίτροπο τότε της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την κυρία Μάλστρομ, experts από το ΝΟΗΕ, αλλά και πρώην υπουργούς από άλλες χώρες, τον Υπουργό Ιστορικών της Μεγάλης Βρετανίας, επί Μπλερ και τα λοιπά, και από την Ελλάδα είχαμε 5 υπουργούς που είχαμε φέρει εδώ, που ήταν οι αρμόδιοι για αυτά τα θέματα, από τον κύριο Δένδια μέχρι τον κύριο Βορύδη που ήταν τότε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος. Στη συζήτηση που κάναμε, που ήταν άτυπη συζήτηση για να μπορεί να βάλει τα θέματα ανοιχτά, υπόθηκε απευθείας από την κυρία Μάλστρομ τότε ότι δεν μπορούμε να το περάσουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, δεν το δέχονται οι άλλες χώρες, γιατί λέει, αν δεχθούν ότι όταν μπαίνουν στην Ελλάδα μετά θα βρίσκουν διέξοδο να πάνε προς τις άλλες χώρες μέσω της διασποράς που λέτε, τότε αν έρχονται σήμερα 100.000, αύριο θα έρθει 100.000. Αλλά θα μου το σου απαντήσει κανείς ότι δεν μπορούμε και εμείς να πούμε όχι στο Δουβλίνο 2 και 3. Εμείς θα το πούμε. Τι θα σταματήσει από εκεί, ξέρετε που είναι το πρόβλημα? Ότι πρέπει να πούμε, και το ανέφερε λίγο, αν προσέξατε προχθές και έγινε χαμός στην Ευρώπη, ο νέος υπουργός, ο κ. Πανούσης, λέγοντας ότι ίσως η λύση θα ήταν να βγούμε έξω από το Σέγγεν. Ναι, το είπε αυτό. Έτσι. Το είπε. Και είδατε, γιατί αν βγει από το Σέγγεν η Ελλάδα, τότε πάβει να έχει τη δέσμευση του να τους κρατάει εδώ, γιατί δεν θα τους καταχωρήσει τη βάση. Βέβαια, αυτό, ξέρετε κάτι όμως. Σωστή κριτική προσωπική του ανέφερε βεβαίως. Ναι, αυτό όμως θα έχει την εξής παρενέργεια. Ότι πλέον βγαίνοντας από το Σέγγεν και κάθε Έλληνας που θα πηγαίνει να δουλέψει σε μια άλλη χώρα, πιθανώς να χρειάζεται βίζα. Ή γιατί θα ζητάνε διάστημα να εκφύγουμε. Δεν υπάρχει ορισμένο. Αυτό ή φεύγεις ή δεν φεύγεις. Λοιπόν, αν φύγεις, θα πρέπει ο Έλληνας να θέλει βίζα. Και ξέρετε τι θα γίνει. Αυτή τη στιγμή έχουμε 200.000 παιδιά Έλληνες που δουλεύουν εκτός Ελλάδος και περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Εάν θέλουν βίζα, πιθανότατα να μην μπορούν να δουλέψουν και να υποχρεωθούν να γυρίσουν πίσω. Άρα όλα αυτά τα μέτρα. Όπως τώρα, βλέπετε, έχουν πολλαπλή ανάγνωση. Να πάμε σε ένα τελευταίο θέμα, γιατί ο χρόνος μας σε λίγο θα ολοκληρωθεί. Θα πρέπει να υπάρξει κάποια λύση. Δεν μπορεί η Ελλάδα να είναι, η λύση είναι μόνο κολαστήριο ψυχών κτλ. Θα πρέπει να γίνει ένας διάλογος πιο πιεστικός με τους Ευρωπαίους. Γιατί κάποια λύση πρέπει να δοθεί σε αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ξεπέραστο. Η λύση είναι να υπογράψει. Ένας νέος διάλογος. Να υπογράψει η Ευρώπη με την Τουρκία ή να πιέσει να υπογραφεί συμφωνία. Ήδη έχει υπογραφεί μια συμφωνία για το 2017. Υπήρχε μια παλιά που δεν τηρήθηκε. Και υπεγράφει μια καινούρια τώρα ή ετοιμάζεται, υπογράφεται, ακόμη είναι στη διαδικασία. Και θα ισχύει από το 2017. Ποιο είναι το πρόβλημα όμως αυτό? Από τις πληροφορίες που έχω, γιατί δεν έχει κυκλοφορήσει ακόμη επίσημα, ήταν ότι υπάρχουν δύο προβλήματα που μάλλον δεν θα την κάνουν να μην είναι εφαρμόσιμη. Το ένα είναι ότι έτσι όπως περιγράφεται αυτή η συμφωνία, θέτει θέμα γκρίζων ζωνών για την Ελλάδα. Δηλαδή τι κάνει? Στο χώρο το ζωτικό που η Ελλάδα μπορεί να παρεμβαίνει και να κάνει τη διάσωση των μεταναστών αυτών που πηγαίνουν να πνιγούν, να έχει δικαίωμα και η Τουρκία να παρέμβει για να βοηθήσει. Άρα αυτόματα βάζει κρίζες ζώνες. Έτσι, είναι θέματα κυριαρχίας του εδάφους. Αυτό το βάζει η Τουρκία από τη δικιά της πλευρά για να δεχτεί να υπογράψει. Αλλά δεν θα το δεχτεί τελικά η Ελλάδα. Αλλά αν ξεπεραστεί και αυτό, υπάρχει ένα δεύτερο πρόβλημα. Η Τουρκία έβαλε και άλλη μια παράμετρο όταν το υπέγραψε, ότι αυτό θα το δεχθεί υπό την προϋπόθεση ότι θα καταργηθεί η βίζα από την Τουρκία προς την Ευρώπη. Αν καταργηθεί η βίζα, έχει πρόβλημα η Γερμανία αμέσως. Ακριβώς. Γιατί θα πάνε πάρα πολύ στη Γερμανία. Άρα δεν πρόκειται να το δεχθεί η Γερμανία. Βλέπετε πόσο σύνθετα είναι τα θέματα που. Πολλά σύνθετα τα προβλήματα. Να πω ένα τελευταίο θέμα όμως, γιατί ο χρόνος είναι αμήλικτος. Το θέμα των ανοιχτών κέντρων. Ποια είναι η άποψή σου, γιατί τώρα εδώ έχουμε και μια περίεργη κατάσταση στην κυβέρνηση, η οποία δεν προχωράει
μια πολιτική για το μεταναστευτικό, γιατί ο έτερος της στην κυβέρνηση έχει τελείως διαφορετικές και αντίθετες απόψεις. Λοιπόν, εδώ είναι. Ενέχεται τις αμυγδαλέζες, το Παρανέστη και όλα γενικά, αυτά. Όλα τα ανοιχτά, όλα αυτά τα κέντρα. Μην είναι πλέον κλειστά, δηλαδή μην τους κρατάς και τους φρουρείς, αλλά να τους αφήνεις το δικαίωμα να πηγαίνουν μέσα, να μένουν όσο θέλουν και να φεύγουν. Ξέρετε, αυτό μπορεί να ακούγεται ωραία. Στην πραγματικότητα δεν εφαρμόζεται. Γιατί? Θα σας πω το εξής. Διότι οι μετανάστες οι οποίοι μπήκαν στη χώρα δεν μπήκαν για να βρουν ένα χώρο να πάνε να μείνουν για κάποιο χρονικό διάστημα. Μπήκαν γιατί θέλουν να πάνε να δουλέψουν και να βρουν καλύτερες συνθήκες, να βελτιώσουν τις συνθήκες της οικογένειάς τους. Άρα δεν μπορούν να έχουν ένα χώρο να μείνουν που δεν είναι κοντά σε μια δουλειά. Όχι μόνο δουλειά. Αυτοί δεν θέλουν να μείνουν καν στην Ελλάδα. Όταν εμείς έχουμε αυτή τη στιγμή ανεργία της τάξης του 26%, νομίζω ότι οι μετανάστες μπορούν να βρουν δουλειά στην Ελλάδα. Το ξέρουν ότι δεν μπορούν να βρουν. Θέλουν να περάσουν από εδώ και να πάνε σε άλλες χώρες. Ναι, αλλά χρειάζονται και κάποιους χώρους στην αρχή. Ναι, ξέρετε, θα σας πω λοιπόν τι έγινε για να καταλάβετε γιατί λειτουργεί. Όταν θυμάστε πριν μερικά χρόνια είχαν μαζευτεί στην Πάτρα. Που θέλανε να περάσουν. Και είχα κάνει κάτι παραπήγματα μέσα στο. Ναι. Τότε πήγαμε λοιπόν με τον τότε υπουργό, τον κύριο Παυλόπουλο, που τώρα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πήγαμε μαζί για να μιλήσουμε με αυτούς τους μετανάστες και να τους πούμε ότι να τους μεταφέρουμε σε ένα χώρο που ήταν ένα πρώην στρατόπεδο και υπήρχαν οι συνθήκες για να μπορούν να έχουν μια καλύτερη στέγαση, την καθαριότητά τους και όλα τα υπόλοιπα. Το αρνήθηκαν. Μας είπαν ότι εμείς θέλουμε να είμαστε κοντά στο λιμάνι για να φύγουμε. Δεν μας ενδιαφέρει να πάμε 11 χιλιόμετρα από εδώ. Και όταν πήγαμε να τους πάρουμε για να τους μεταφέρουμε, εξαφανίστηκαν όλοι. Δεν βρήκαμε κανέναν στο χώρο εκείνο. Δεν το θέλανε οι ίδιοι μετανάστες. Άρα λοιπόν, όταν λέτε θα αφήνετε ανοιχτές δομές, αν τους φτιάξετε δομές πλάι από εκεί που θέλουν να φύγουν, μπορεί. Αλλά θα δημιουργήσετε ποιος θα δεχθεί τέτοια μορφή κέντρα. Αυτό λοιπόν είναι εντελώς θεωρητικό. Κέντρα μετακίνηση και όχι κέντρα εγκατάσταση, έστω και προσωρινή. Και από την άλλη, δεν ξέρει αν όλοι. Είναι από ανάγκη και αθώοι ή είναι τρομοκράτες. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα. Δυστυχώς ο χρόνος μας ολοκληρώθηκε. Να ευχαριστήσω πολύ και τον κύριο Ζαβό και την κυρία Μιχαλοπούλου για την παρουσία της στην εκπομπή εδώ. Ελπίζουμε να δώσαμε μια πρώτη εικόνα. Είναι μεγάλο το θέμα, δεν εξαντλείται σε μια εκπομπή. Νομίζω θα μας απασχολεί για καιρό. Θα επανέλθουμε κάποια στιγμή όταν υπάρξει και κάποιο νομοθετικό πλαίσιο γύρω από αυτό το θέμα που να. Έχουμε και τις απόψεις της κυβέρνησης γύρω από το μεταναστευτικό. Για την ώρα να είστε καλά. Ραντεβού τη Δευτέρα στις 9. Καλό σας βράδυ.